η απόφαση του Πρωθυπουργού είναι η σωστή, είναι η πρέπουσα. Βεβαίως πρέπει να έχει την νομιμοποίηση η κυβέρνησή του για να φέρει το, ένα τόσο σοβαρό ζήτημα όπως είναι το θέμα της συμφωνίας των Πρεσπών στη Βουλή. Άρα κάνει το σωστό και δεν υπερφέρει. Τώρα, βεβαίως αυτό δημιουργεί δυσκολίες σε εμάς που θεωρούμε ότι είναι εθνικά επιβολημένο να υπερψηφιστεί η κλήρωση της συμφωνίας των Πρεσπών. Είχα όμως πει μήνες τώρα, σαν ύποπτο χρόνο, ότι αν συνδεθεί το θέμα της κλήρωσης συμφωνίας με ψήφο εμπιστοσύνης, η άποψή μου ήταν ότι θα έπρεπε να δώσουμε και ψήφο εμπιστοσύνης με πλήρη ερμηνεία ότι αυτό αφορά στην κύρωση της συμφωνίας και στην αναγκαιότητά της, γιατί ως προαπαιτούμενο τίθεται. Και έτσι δυστυχώς τίθεται το ερώτημα σήμερα. Είναι ένα δύσκολο δίλημα. Εξακολουθώ να θεωρώ ότι το μείζον θέμα είναι το εθνικό θέμα και ως εκ τούτου πρέπει να το σκεφτούμε πάρα πολύ σοβαρά πριν πάρουμε την τελική μας απόφαση. Είμαστε ακόμα στην προτελευταία πράξη του δράματος, γιατί αύριο θα περιμένουμε και την απάντηση του κυρίου Καμένου και την τελική διαχείριση από μέρους του έτσι, της υπόθεσης. Οπότε από εκεί θα φανεί και αν όντως πηγαίνουμε για ψήφο εμπιστοσύνης ή όχι. Άρα υπάρχουν κάποιες ώρες που μεσολαβούν προκειμένου να έχουμε και την τελική εικόνα και να πάρουμε τις τελικές μας αποφάσεις. Επί της ουσίας το δίλημα είναι πολύ βαρύ, βεβαίως, αλλά εξακολουθώ να πιστεύω αυτό που έλεγα από την πρώτη στιγμή, μήνες τώρα, ότι αν τεθεί τέτοιο δίλημα, αυτό που πρέπει να βαρύνει είναι το μείζον, είναι το εθνικό θέμα. Δεν έχει αλλάξει και στη χθεσινοβραδινή συζήτηση που είχαμε στην κοινοβουλευτική ομάδα. Ξέρετε ότι η άποψη για την υπερψήφιση της κύρωσης συμφωνίας είναι δεδομένη. Οι τέσσερις μας, γιατί είναι γνωστό ότι οι δύο συναδελφοί μου, η κυρία Μοιράς και Ψαριανός, από την πρώτη στιγμή είχαν εκφράσει την αντίρρησή τους για θεωρητικούς λόγους, αλλά οι τέσσερις μας επιμένουμε ότι είναι εθνική επιταγή να υπερψηφιστεί η κύρωση, γιατί αυτό αποτελεί το εθνικό συμφέρον και γι' αυτό το λόγο η στάση μας και η άποψή μας είναι ξεκάθαρη. Άρα δεν έχω ζήτημα ιδεολογικής διαφοροποίησης έτσι, με το κόμμα μου σε σχέση με το μείζον που είναι η Συμφωνία των Πρεσπών. Το θέμα της διαχείρισης είναι το δύσκολο και βεβαίως ένα κόμμα της αντιπολίτευσης είναι ανορθόδοξο να δώσει ψήφο εμπιστοσύνης. Εδώ επειδή έχουμε μια εξαιρετική περίπτωση, γι' αυτό ζητώ εγώ ότι από τους συντρόφους μου ότι πρέπει να το ξαναδούμε υπό αυτό το πρίσμα. Εάν η επιλογή του συνεδρίου παραμένει, δηλαδή η συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία μετεκλογικά, που μπορεί να γίνει και προεκλογικά, αυτό υποτίθεται θα κρινόταν το Μάρτιο, αν υπάρχει χρόνος βεβαίως, αν ισχύει αυτή η απόφαση, τότε βεβαίως δεν θα είμαι, διότι δεν με αφορά μια τέτοιου είδους πολιτική επιλογή. Είναι έξω από τη δική μου την αντίληψη και έξω από τη δική μου την πολιτική πορεία. Δεν τίθεται το ζήτημα προσχώρησής μου στο ΣΥΡΙΖΑ, διότι αν συμφωνούσα με το ΣΥΡΙΖΑ ήδη θα ήμουν πιθανώς μέλος του ή θα είχα παραιτηθεί από την έδρα μου και θα υποστήριζα ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι αυτή η επιλογή μου και δεν είναι το ότι από την πρώτη στιγμή είμαι υπέρ της κύριος συμφωνίας και από την πρώτη στιγμή λέω ότι το μείζον είναι αυτό και υπό αυτό το πρίσμα πρέπει να κάνουμε τις επιλογές μας, δεν συνεπάγεται ότι εγώ εντάσσομαι στο ΣΥΡΙΖΑ.